Τώρα ήρθε η ώρα να σα παρουσιάσουμε, κυρίε και κύριοι, τη νέα μεγάλη δημοσκόπηση του Sky και τη PALS RC μαζί με τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή τη Καθημερινή. Θα καλωσορίσουμε τον Γιώργο Αράποβλου, γενικό διευθυντή τη PALS. Καλώ ήρθε, Γιώργο. Καλησπέρα, καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα και ο Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε αμέσω. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα επιμέρου ζητήματα εκτό από του γενικού πολιτικού δείκτε που έχουμε διερευνήσει και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώ ε, τοποθετούνται οι πολίτε πάνω σε αυτά. Α δούμε πρώτα την ταυτότητα τη έρευνα. Η έρευνα ολοκληρώθηκε Εχθές το μεσημέρι, η συλλογή των στοιχείων έγινε 18 με 20 Νοεμβρίου. Συμμετείχαν 1.211 ενήλικοι και το δειγματοληπτικό σφάλμα για τυπικού λόγου είναι σύμπλην 2,8%. Mm -hmm. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε να βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτή τη έρευνα, ξεκινώντα παραδοσιακά από. Την κατεύθυνση προς την οποία πορεύεται η χώρα. Πιστεύετε ότι τα πράγματα στην Ελλάδα του τελευταίου 6 μήνες πηγαίνουν σε σωστή ή λάθο κατεύθυνση, είναι η ερώτηση. Το 63% έναντι 61% την προηγούμενη φορά ε, λέει σε σωστή. Το 31%, ε, 31 λάθος, το ίδιο ποσοστό είχαμε βρει και στην προηγούμενη έρευνα. Δεν ξέρω, δεν απαντώ 6% από 8 τον Οκτώβριο. Μικρέ οι αλλαγέ, διατηρούνται υψηλά οι προσδοκίε του εκλογικού σώματο. Εδώ θα είχε ενδιαφέρον αν βλέπαμε αναλυτικά τι απαντήσει, το σίγουρα σε σωστή κατεύθυνση και το μάλλον σε σωστή κατεύθυνση. Για θα βλέπαμε ότι οι κατηγορηματικέ απαντήσει, το σίγουρα σε σωστή, έχουν μια σημαντική αύξηση. Mm. Άρα δεν έχουμε μια ποσοτική σημαντική βελτίωση στο άθροισμα των θετικών και αρνητικών τοποθετήσεων. Έχουμε όμω μια ποιοτική βελτίωση, αυτή η οποία είναι βέβαιη ότι τα πράγματα πάνε σε σωστή κατεύθυνση έχουν αυξηθεί σημαντικά. Μάλιστα, σαν να τηρούσαν δηλαδή μια στάση αναμονή και τώρα να βεβαιώνονται για αυτή του την επιλογή. Πάντω, νομίζω εσύ, ότι αυτό είναι το καλό και το κακό για την κυβέρνηση, αν με επιτρέπει, Γιώργο. Το καλό με την έννοια ότι υπάρχει ένα κλίμα εφορίας, ότι κάτι αλλάζει στην οικονομία, ότι κάτι θα γίνει το κακό σε, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλέ προσδοκίε και το ο κόσμο περιμένει ότι πράγματι κάτι θα αλλάξει κυρίω στην τσέπη του. Νομίζω ότι αυτό θα το διαπιστώσουμε και στην επόμενη κάρτα. Είναι ο δείκτη τη προσωπική μα οικονομική κατάσταση. Πώ θα χαρακτηρίζετε την προσωπική σα οικονομική κατάσταση, έτσι διατυπώνεται το ερώτημα. Το 14% λέει άνετη, τόσο είχε πει και την προηγούμενη φορά. 46% την προηγούμενη φορά είχε επιμέτρια, τώρα αυξάνεται αυτό το ποσοστό στο 48%. Δύσκολο το 33% έναντι 35 τον προηγούμενο μήνα. Δεν ξέρω αν απαντώ 5% όπως και τον προηγούμενο μήνα. Είναι μικρές οι μεταβολές. Λένε όμως κάτι? Η, η κάρτα αυτή η σία, νομίζω επιβεβαιώνει τον Αλέξη. Έχουμε υψηλέ προσδοκίε. Το είδαμε και στην αρχή του Δελτίου πόσο θετικά είναι τα οικονομικά νέα. Από την άλλη, όμω, η επίδραση στην τσέπη του κάθε πολίτη ακόμα δεν είναι μεγάλη. Πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο αυτέ οι προσδοκίε θα μπορέσουν να μετατραπούν σε πράξη. Παρ' όλα αυτά, και αυτό ο δείκτη δείχνει μια μικρή βελτίωση, κυρίω μια μετακίνηση από αυτού που δήλωναν ότι δυσκολεύονται, προ την κατάσταση τη μέτρια οικονομική κατάσταση. Μάλιστα, και νομίζω ότι αυτό είναι που βαραίνει περισσότερο ο Αλέξη στην κρίση των πολιτών. Το πότε θα δουν κάτι να μεταφράζεται ναι. σε χρήμα. Και στην εδώ, προφανώ, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι οι άνθρωποι που νιώθαν ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα και τώρα λένε μέτρια και αυτό είναι μια βελτίωση για του ίδιου. Νιώθουν ότι επάσει τόσο υπάρχει μια ελπίδα νομίζω. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα επιμέρου ζητήματα. Τα αντιλήσαμε από την επικαιρότητα βεβαίω, που θέσαμε στου πολίτε ζητώντα τη γνώμη του. Το πρώτο έχει να κάνει με τον αντικαπνιστικό νόμο. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση. Να εφαρμόζονται τα μέτρα του αντικαπνιστικού νόμου και να ελέγχεται η τήρησή του ή όχι. Σίγουρα συμφωνώ, λέει το 61%. Μάλλον συμφωνώ το 14%. Πράγμα που σημαίνει ότι το 75% το βλέπει θετικά. 9% μάλλον διαφωνώ. 8% σίγουρα διαφωνώ. Το 17% λοιπόν. Διάκειται αρνητικά στον αντικαπνιστικό νόμο. Το 8% δεν ξέρει, δεν απαντά. Και εδώ βλέπουμε, Αλέξη, ότι είναι συντριπτικά τα ποσοστά. Κρίτσα, για μένα αυτό είναι εντυπωσιακό, γιατί για το θέμα του καπνίσματο υπήρχε στην δημοσιογραφική θέση και την πολιτική πιάτσα έτσι ένα κινησμό. Ότι σιγά το θέμα, ότι ο κόσμο δεν θέλει να καπνίζει όπου, όπου του αρέσει και όλα αυτά. Τελικά φαίνεται. Ότι δεν είναι ένα τόσο περιφερειακό θέμα και φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη συνένεση ανθρώπων και θα το δούμε και μετά νομίζω και από mm. όλα τα κόμματα. Και εγώ το θεωρώ κάτι πολύ σημαντικό αυτό. Σε εντυπωσίασε αυτό το ποσοστό πριν δούμε τα επιμέρου, Γιώργο. Σία, δεν μπορώ να πω ότι ε, δεν, μας, δεν αποτέλεσε μια έκπληξη για εμά. Ήταν ο πρώτο, το πρώτο από τα θέματα επικαιρότητα και αυτό που συγκέντρωσε τον υψηλότερο βαθμό συμφωνία. Νομίζω ότι αποτελεί μια δικαίωση για την κυβέρνηση που είχε ψηλά στην ατζέντα σε ένα τέτοιο θέμα που ίσω πολύ, όπω λέει ο Αλέξη, το αντιμετώπιζαν με κάποια επιφύλαξη. Νομίζω Αποτελεί δικαίωση και για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό προσωπικά. Σε ένα βαθμό, νομίζω ότι οφείλεται αυτό ακριβώ στην πλήρη σχεδόν ε, ακυρότητα του αντικαπνιστικού νόμου μέχρι πρώτη. Δηλαδή το γεγονό ότι δεν εφαρμοζόταν καθόλου μέχρι πρότεινο, δεν υπήρχαν αντικαπνιστικά μέτρα, νομίζω ότι είναι αυτό που κυρίω σπρώχνει την συντριπτική πλειονότητα του εκλογικού σώματο να ζητάει τώρα και την εφαρμογή. Και πάμε να δούμε τι λένε οι ψηφοφόροι του κάθε κόμματο γι' αυτό. Και εδώ θα βρούμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Πάμε λοιπόν. Οι ψηφοφόροι τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 75% συμφωνούν απολύτω, σίγουρα συμφωνώ, και σε ποσοστό 12% Συμφωνούν, μάλλον συμφωνούν και είναι ελάχιστα τα ποσοστά, τα βλέπουμε στα δεξιά, α, αυτών που διαφωνούν α, λίγο ή πολύ. Πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ και εδώ ε, έχει ενδιαφέρον α, το τι μας είπαν οι πολίτες, γιατί το 49% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί απολύτω. το 17% λέει μάλλον συμφωνώ, μάλλον διαφωνώ λέει το 14%, σίγουρα διαφωνώ το 14% επίσης. Και πάμε και στο κίνημα αλλαγή όπου και εδώ θα δούμε ένα μεγάλο ποσοστό, 71%, που λέει σίγουρα συμφωνώ, συν το 16% μάλλον συμφωνώ, μάλλον διαφωνώ, σίγουρα διαφωνώ, ένα 10% αθρηστικά, 3 και 7. Νομίζω δεν είναι έκπληξη ότι οι 9 στους 10 ψηφοφόροι του, της Ν.Δ. συμφωνούν με ένα μέτρο της κυβέρνησης. Ίσως έχει ενδιαφέρον ότι επίσης οι 9 στους 10 ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής συμφωνούν. Νομίζω όμως το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι 2 στους 3 ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνούν με αυτό το 60%. μέτρο. 6% και νομίζω θα μπορούσε να είναι και παραπάνω αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση που το έχει επιβάλει, υποθέτω. Έτσι, λέτε, αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, είναι ενδιαφέρον έβριμα... αυτό που λέει ο Αλέξη. Γιατί φαντάζομαι δεν είναι όσοι λένε διαφωνώ. Δεν, δεν είναι ότι είναι καπνιστέ που διαφωνούν ε, καλά και σώνει. Πιθανότατα. Ε, το αισθηκτό του είναι να διαφωνούν. Όπω θα, το... και... θα Έφερε ναι. αυτή η κυβέρνηση. Θα το δούμε αν είναι καπνιστέ αυτοί που διαφωνούν λοιπόν, ή όχι. Νομίζω στην επόμενη. Πάμε να το δούμε. Γιατί κατά τη γνώμη μικρότερη σημασία έχει τι ψηφίζει ο καθένα που απαντά παρά αν καπνίζει ή δεν καπνίζει και αυτό θα δούμε αμέσω τώρα. Α, στους καπνιστές λοιπόν, α, στην αριστερή πλευρά, ε, το 64% συμφωνούν α, με, με το μέτρο. Το 17% διαφωνεί, το 16% σίγουρα διαφωνεί. Το συντριπτικό ποσοστό των καπνιστών λοιπόν λένε ναι, να εφαρμόζονται τα μέτρα παντού και να ελέγχεται η τήρησή τους. Στους μη καπνιστές αναμενόμενο το αποτέλεσμα, το 86% λέει να εφαρμόζεται. Απορώ οι υπόλοιποι, γιατί λένε να μην εφαρμόζεται. Θέλω να τονίσω αυτό που ήδη είπε η Πεσία, ότι το ερώτημα ήταν να, εφαρμόζεται, να εφαρμόζονται τα μέτρα και να ελέγχεται η τήρησή του. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι μια σημαντική διαφορά ε, αυτή την περίοδο. Ότι θα ελέγχεται η τήρησή του και μάλιστα με αυστηρά πρόστιμα. Ε, είναι λοιπόν ενδιαφέρον το γεγονό ότι ιδίω στου τρει καπνιστέ, αυτοί που μα δήλωσαν ότι καπνίζουν τακτικά ή που και που συχνά, συμφωνούν να εφαρμόζονται οι να <συμπ> καπνιστέ. Πράγμα δόμος. το οποίο σημαίνει ότι είναι έτοιμη η κοινωνία να υποδεχθεί και αυτό το μέτρο, Αλέξη. Ναι, εγώ να Νομίζω ότι είναι έτοιμη η κοινωνία να πάει παρακάτω η χώρα και νομίζω ότι έχει γίνει πια αντιληπτό ότι όταν ακόμα και στην Τουρκία έχει απαγορευτεί πλήρω το κάπνισμα είμαστε μια... Πολύ ε, θλιβερή εξαίρεση. Και ξέρει, οι πολιτικοί πολλέ φορέ φοβούνται να κάνουν κάτι τέτοιο γιατί θεωρούν ότι είναι αντιδημοφιλέ. Δείχνει τελικά ότι άμα το κάνει και το κάνει με τσαγανό, ο κόσμο είναι έτοιμο να τα ακούσει και να το δεχτεί. Νομίζω ότι όποιο έχει ταξιδέψει στο, εξ, στο εξωτερικό είναι αδύνατο να μην συμφωνήσει και έχει ενδιαφέρον να βλέπαμε και ακόμα και ηλικιακά τι απαντήσει. Θα βλέπουμε ότι οι νεαρέ ηλικίε είναι από του υπέρμαχου του είναι πολύ παρήγορο. Mm -hmm. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πανεπιστημιακό άσυλο. Άλλο θέμα το οποίο έχει ε, ε, ανάψει για τα καλά την συζήτηση, ε, τη δημόσια συζήτηση αλλά και τη Πολιτική αντιπαράθεση στο τελευταίο διάστημα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το νέο νόμο για το πανεπιστημιακό άσυλο, είναι η ερώτηση. Σίγουρα συμφωνώ, λέει το 50%, μάλλον συμφωνώ το 16%. Αθρηστικά δηλαδή, έχουμε ένα ποσοστό 66% που λέει ναι σε αυτό το νόμο. 7% μάλλον διαφωνώ. 16% σίγουρα διαφωνώ. Συνολικά, οι αρνητικέ τοποθετήσει διαμορφώνται στο ποσοστό του 23%. 11% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Αλέξ. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ε, και νομίζω ότι αυτό που δείχνει ότι είναι οι γονεί, σε πάση οι οποίοι στην Ελλάδα ξοδεύουν απίστευτα χρήματα, ώρε και ούτω καθεξή για να μπουν τα παιδιά στα πανεπιστήμια, κάπου θέλουν τα πανεπιστήμια να έχουν και αυτά μια κανονικότητα. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνει αυτό το, αυτό το έβριμα. Προφανώ, βέβαια, αν γίνει κάποια στραβή κάποια στιγμή ε, με κάποιο επεισόδιο ή κάτι τέτοιο, μπορεί αυτό να αλλάξει. Έτσι, γιατί όντω τα πράγματα είναι, είναι ρευστά. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το έβριμα για μένα είναι πραγματικά εντυπωσιακό και δείχνει ότι η κυβέρνηση. Ναι, και πάνω σε ένα σκληρό μέτρο. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση ναι. ήρθε και είπε: Καταργώ εντελώ το άσυλο. Ακριβώ. Και, και αυτό το έκανε και η Υπουργό Παιδεία με, με, αρκετό ρίσκο, εν εντός, ακόμα και στο κομματικό. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι, είναι, σημαντικό, διότι πραγματικά δείχνει ότι η κυβέρνηση, ακόμα και στα δύσκολα, μοιάζει να αφουγκράζεται η πάση να καταλαβαίνει τη σκέπτη κοινωνία. Που το θεωρώ πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε πριν και στο ενδεχόμενο να, να, αυτοί, να αλλάξουν αυτέ τι τάσει ε, στην περίπτωση που υπάρξει κάποιο επεισόδιο οτιδήποτε. Θέλω να σου πω ότι... Απλώ να σημειώσω ότι υπήρξαν επεισόδια. Δηλαδή, είχαμε τα γεγονότα τη ΑΣΟΕ, είχαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου, που τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά από την άλλη. Θέλω να πω ότι υπήρχε η, η εικόνα τη αστυνομία μέσα στην ΑΣΟΕ πριν από μερικέ μέρε και οι συμπλοκέ και η. οι, διαπλ... οι, οι πώς το λένε. Τα, τα, οι, ο πόλεμο, που είχαμε ε, μεταξύ αντιεξουσιαστών και αστυνομία, ήταν μια άσχημη εικόνα, η οποία έχει. Προσμετρηθεί σε αυτή την έρευνα. Ναι, όταν λέω μια στραβή, εννοώ προφανώ εκεί τα πράγματα γίνανε οργανωμένα, συντεταγμένα. Δεν ξέρω τι έγινε. Το να υπάρξει ένα επεισόδιο ή να υπάρξει ένα τραυματισμό ή κάτι τέτοιο. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Mm -hmm. Βέβαια και πιστεύω ότι εκεί μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Αλλά... Τώρα, γιατί να μιλάμε για κάτι υποθετικό, νομίζω ότι αυτό το έβλεμα από μόνο ότι είναι πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Νομίζω Νομίζω, Ωσία, ότι δείχνει ότι η πλειονότητα του εκλογικού σώματο διαπιστώνει ότι η κατάσταση στα, πολυτεχνία, στα πανεπιστήμια δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι όπω είναι και γι' αυτό πιστεύω ότι τόσο μεγάλο βαθμό συμφωνία σε μια νέα αντιμετώπιση mm -hmm. του. Και εδώ νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έχει mm -hmm. ένα δίλημα μπροστά του το αν θα μείνει στο προπατορικό 3% ή αν θα γίνει ένα κλασικό κέντρο αριστερό κόμμα, αυτό για μένα θα ήταν ένα καμπανάκι. Δηλαδή ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία το οποίο θέλει να αλλάξουν τα πράγματα και νομίζω ότι θα ήταν λάθο για το ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί τελείω απέναντι σε αυτό. Και φαίνεται ότι το καμπανάκι το κρούν και οι ίδιοι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη. Θα το δούμε αυτό. Πάμε να δούμε την ανάλυση ανακομματική προτίμηση σε αυτό ακριβώ το ερώτημα. ξεκινήσουμε από του ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία πρώτα. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το νέο νόμο για το πανεπιστημιακό άσυλο, θυμίζω την ερώτηση. Σίγουρα συμφωνώ το 88% και μάλλον συμφωνώ το 5%. Σίγουρα διαφωνώ. Το 3%, δεν ξέρω, δεν απαντώ 4%. Νομίζω εδώ, Γιώργο, τα πράγματα είναι απολύτω αναμενόμενα. έτσι. Νομίζω είναι αναμενόμενα αυτό που περιμέναμε. Δεν εκπλήσει το γεγονό ότι στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία σχεδόν όλοι συμφωνούν. Ε, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, όπω είπε η το τι συμβαίνει στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου φαίνεται και εκεί οι 4 στου 10 έναντι ε, 5 στου 10 που απαντούν αρνητικά. Ε, το βλέπουμε τώρα. Αυτό νομίζω ότι είναι εδώ, το πιο λοιπόν, ενδιαφέρον. Ε, μάλλον συμφωνώ ε, και σίγουρα συμφωνώ. Οι 18 και 22% είναι ένα ποσοστό 40% που λένε ότι συμφωνούν με την κατάργηση του ασύλου, με τον νόμο που έχει φέρει η κυβέρνηση. Μάλλον διαφωνώ το 15%, σίγουρα διαφωνώ το 34%. Δεν ξέρω δεν απαντώ το 11%. Νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό ότι είναι γενική η αίσθηση ότι η κατάσταση είναι στα ο πανεπιστημιακά ΣΥΣΗ, ιδρύματα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι στην κατάσταση που βρίσκεται. Αλλά αποτυπώνει και με πολύ γλαφυρό τρόπο, Γιώργο, το δίλημα του κύριου Τσίπρα. Δηλαδή... Πράγματι, Αλέξη, έχει δίκιο σε αυτό. Να πάει Πλέον με το αυτό ή είναι το μπλε. Ένα, να το πούμε ένα σημαντικό συμπέρασμα για την αξιωματική αντιπολίτευση και πρέπει να το λάβει η σοβαρά υπόψη τη. Γιατί υπάρχει και αυτό το 34% του σίγουρα διαφωνώ. Δηλαδή, δείχνει μια ριζική αντίθεση ενό κομματιού. Είναι ένα, ένα μασίφ block αυτό. είναι ένα μασίφ block που λένε ναι. διαφωνώ σίγουρα. Δηλαδή, δε, δε, ναι, δεν, είναι, μάλλον το σκέφτομαι και τα λοιπά. Πράγματι, είναι το πιο ισχυρό ποστό Η επικρατούσα τιμή είναι το σίγουρα διαφωνώ με 34%. Αλλά και πάλι, όταν το 40% συμφωνεί και το 50% διαφωνεί, δείχνει σχεδόν ένα μοίρασμα στου ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και το άλλο ότι αυτό είναι δυνάμει πελατεία του κ. Μητσοτάκη. Έτσι. Δηλαδή, αυτό το κομμάτι που συμφωνεί, που έχει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να πει στην προσπάθεια διεκδίκηση του Μεσαίου χώρου αυτό το κομμάτι θα μπορούσε να πιστεί ενδεχομένω. Θα, θα έλεγα ότι πολύ πιο εύκολα είναι αυτό να το εκτιμήσουμε για αυτού οι οποίοι βρίσκονται στην κρίζα ζώνη. Δηλαδή, σε αυτού που δεν παίρνουν θέση υπέρ να. κάποιου κόμματο αυτή τη στιγμή. Πιο δύσκολα για κάποιον ψηφοφόρο που έχει ψηφίσει κάποιο κόμμα και λέει ότι θα το ξαναψηφίσει να μετακινηθεί από ένα μόνο θέμα. Σίγουρα, όμω, είναι mm -hmm. ένα σοβαρό, μια σοβαρή mm -hmm. πλευρά για κάποιο ψηφοφόρο. Για να δούμε και το κίνημα αλλαγή στου ψηφοφόρου του Κινάλ. Εδώ το 54% της Λέει, σίγουρα συμφωνώ. Το 29% μάλλον συμφωνώ. Εντάξει, είναι συντριπτικά τα ποσοστά. Ε, μάλλον διαφωνώ το 5%. Σίγουρα διαφωνώ το 7%. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το 5%. Ναι, και στους ψηφόρους του κινήματος αλλαγής... Ε, οι 9 στους 10 περίπου, το 83% οι 8 στους 10 φαίνεται να συμφωνούν. Η συμπεριφορά τους μοιάζει με τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Το έχουμε ξαναδεί ε, αυτό και αυτό πάλι νομίζω mm -hmm. δεν είναι μεγάλη έκπληξη. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι για το, το συγκεκριμένο θέμα διερευνήσατε και την άποψη της λεγόμενης γκρίζες ζώνες. Δηλαδή π, π, ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν αν θα ψηφίσουν ή δεν ψήφισαν καθόλου ή δεν αναποφάσισαν Επειδή όπως θα δούμε στην πρόθεση ψήφου και προτρέχω τώρα λίγο, η γκρίζα ζώνη αρχίζει να αυξάνει πάλι τα ε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε τι ναι, απαντάει εκεί αυτή το η Το 56% λέει συμφωνεί και το 11% ότι διαφωνεί. Η μισή λοιπόν από αυτούς οι οποίοι δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση για το τι θα ψηφίσουν αν είχαμε σύντομα εκλογές, αυτοί οι οποίοι απαντούν ότι δεν θα ψήφιζαν, θα ψήφιζαν λευκό άκυρο, είναι αναποφάστη ή δεν απαντούν στο ερώτημα αποφάστη η μισή λοιπόν από αυτούς συμφωνούν με το νέο νόμο για το πανεπιστημιακό άσυλο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που τέθηκε παραπλεύρο τώρα με αυτό, στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση για την κατάσταση ελληνικά πανεπιστήμια, είναι το θέμα τη ελεγχόμενη μέσα στους ε, πανεπιστημιακούς χώρους. Είχε ακουστεί προεκλογικά, ε, ακούστηκε και μετεκλογικά. Εδώ ο κύριος Μπαμπινιώτης, ε, ο γνωστός καθηγητής γλωσσολόγος και πρώην και πρώην υπουργός το είχε θέσει ως ένα προληπτικό μέτρο. Πάμε να δούμε τι λένε οι πολίτες. Ε, το 52% Σίγουρα συμφωνεί και το 19% μάλλον συμφωνεί. Συνολικά, το 71% φαίνεται να συμφωνεί με το ενδεχόμενο να υπάρχει μια κάρτα εισόδου στα πανεπιστήμια. Το 7% λέει μάλλον διαφωνώ, το 13% σίγουρα διαφωνώ, το 20% λέει όχι σε ένα ενδεχόμενο τέτοιο μέτρο. Και ένα 9% δεν είναι σίγουρο, δεν ξέρει, δεν απαντά. Από τα πιο ενδιαφέροντα, θα έλεγα, ερωτήματα τη έρευνα, όταν ξεκινήσαμε να το διερευνούμε, δεν ξέραμε τι θα περι... τι περιμένουμε, τι θα δούμε σαν αποτέλεσμα. Και γι' αυτό αποτέλεσε ίσω τη μεγαλύτερη έκπληξη το ποσοστό αυτό. Ε, νομίζω ότι δείχνει δύο πράγματα. Καταρχήν, να θυμίσω ότι είναι μεγαλύτερη συμφωνία από ό,τι στο ερώτημα για το πανεπιστημιακό άσυλο, mm -hmm. για το νόμο για το πανεπιστημιακό άσυλο. Νομίζω ότι δείχνει δύο πράγματα. Πρώτον, επιβεβαιώνει την εικόνα που μα έδειξε το προηγούμενο ερώτημα, ότι είναι γενική πεποίθηση ότι η κατάσταση στα πανεπιστήμια δεν μπορεί να συνεχιστεί και κάτι πρέπει να γίνει για να αλλάξει. Αυτό το ερώτημα νομίζω επιπρόσθετα είναι σαν να λέει ότι σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια για να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση που δεν είναι αποδεκτή, μάλλον προτεραιότητα, μικρή υπεροχή παραπάνω πρέπει να έχουν μέτρα άλλου χαρακτήρα, προληπτικά ίσω μέτρα και μετά η αστυνομική επέμβαση και η αξιοποίηση τη αστυνομία για την επιβολή τη κατάσταση. Εσένα σε εξέπληξε αυτό το ποσοστό. Εμένα αυτό που μου δείχνει ότι αυτό είναι ένα από τα ξέρεις, το τέμ τη μεταπολίτευση. Δηλαδή, ότι όποιο ήθελε μπορούσε να μπαίνει στα πανεπιστήμια και να κάνει ό,τι ήθελε, ήταν να πάμε δεν μπορούσε κανεί να τα αγγίξει. Μα πήρε πώς είναι, 40 χρόνια, mm -hmm. 45 πασετώσει για να αλλάξουμε γνώμη. Τώρα φαίνεται ότι η κοινή γνώμη αλλάζει γνώμη με θεματικό τρόπο. Και για μένα, α αυτό που λέει και πριν, ότι όταν ο άλλο πληρώνει τα φροντιστήρια κάθε τόσο ώρες να περιμένει το παιδί του ε, να τελειώσει και όλα αυτά, και μετά μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο το οποίο είναι γεμάτο επεισόδια ή είναι βρώμικο ή όλα αυτά, προφανώ θέλει αυτό το πράγμα να αλλάξει με πολύ πρακτικό τρόπο. Έτσι, και ίσω εδώ παίζει ρόλο και το γεγονό ότι πλέον οι Έλληνε και κυρίω οι νέοι έχουμε και. Το, ισχυρά γνωρίσματα και εικόνε από το τι συμβαίνει και στο, yeah. στον υπόλοιπο κόσμο υπάρχει και το ίντερνετ άμα θέλει κανεί να το ψάξει εν αν δεν ταξιδεύει, αν δεν έχει βγει έξω οπότε ε, ίσω και αυτό παίζει ένα ρόλο το, το γιατί δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στη χώρα μου και είναι και ένα παράπονο που τα ακούς πολύ συχνά από οι οικογένειε που έχουν παιδιά και μέσα και έξω και η σύγκριση είναι καταλητική Mm -hmm. ε, συμφωνώ απόλυτα με αυτό νοσία, το, το είπα και εγώ, είτε έχει ταξιδέψει κανεί στο εξωτερικό, είτε έχει ενημερωθεί από το διαδίκτυο. Σίγουρα είναι έτσι ακριβώ. Νομίζω όμω, και το επαναλαμβάνω, όπω και στον αντικαπνιστικό νόμο, σημαντικό ρόλο παίζει και η μέχρι τώρα κατάσταση. Αν η μέχρι τώρα κατάσταση δεν ήταν τόσο άσχημη, ίσω να μην βλέπαμε Φωστό. τέτοια ποσοστά διάθεση για να γίνει κάτι. Το γεγονό ότι μέχρι τώρα και στα αντικαπνιστικά μέτρα και στην κατάσταση τα πανεπιστήμια, η κατάσταση δεν ήταν καλή, δεν ήταν καθόλου καλή, ίσω ενισχύει mm -hmm. ακόμα περισσότερο ναι, και νομίζω ότι είναι από τι περιπτώσει των δημοσκοπήσεων που στέλνουν ισχυρά μηνύματα προ την πολιτική ηγεσία. Για να δούμε ε, πώ αναλύονται και σε επίπεδο ψηφοφόρων του κάθε κόμματο εδώ τα αποτελέσματα στου ψηφοφόρου τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν συμφωνούν ή διαφωνούν με την κάρτα εισόδου στα πανεπιστήμια είναι τεράστιο το ποσοστό, 76 ε, συν 15, το 91% ε, συμφωνεί με την επιβολή ενός ε, τέτοιου μέτρου. Ε, πάμε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που και εδώ είναι σημαντικά υψηλή η αποδοχή του. Το 50% η μισή λένε συμφωνώ, μάλλον συμφωνώ το 20, 30% ε, σίγουρα συμφωνώ. Μάλλον διαφωνώ λέει το 14%, σίγουρα διαφωνώ το 29%. Ε, και το κίνημα αλλαγή. Και εδώ είναι πολύ ψηλά τα ποσοστά που υποστηρίζουν ένα τέτοιο μέτρο. 60 σίγουρα συμφωνώ, 24 μάλλον συμφωνώ. Mm. Μάλλον διαφωνεί το 10%, σίγουρα διαφωνεί το 2%. Mm. Αλέξη. Και αυτό είναι 50 ή 30 το ΣΥΡΙΖΑ και δεν το είδαμε. 50, 50. συμφωνούν αυτό... Αυτό... και μόλις ναι. 30... 43% διαφωνεί. Ακολουθεί περίπου την τάση των απαντήσεων που δώσαμε ψηφοφοροί του ΣΥΡΙΖΑ και για το θέμα του νόμου. Ναι, ναι, νομίζω ότι εδώ κάτι, κάτι αλλάζει και νομίζω είναι κάτι που πραγματικά ο κ. Τσίπα πρέπει να το λάβει υπόψη του. Δεν ξέρω πώ θα μπορέσει να το στρίψει, γιατί το άλλο κομμάτι είναι επίση ε, μασίφ και πάρα πολύ, έχει πολύ ισχυρή άποψη. Και να θε και το αρχικό του κομμάτι, η αρχική του παράδοση, να το πω έτσι, αλλά νομίζω αυτό με το πιο σκληρό τρόπο αποτυπώνει το δίλημα που θα κοιμηθεί. Α πούμε, τότε. έχουμε μια ενδιαφέρουσα περίπου ισοπαλία. Δηλαδή, το 29% σίγουρα διαφωνεί και το 30% σίγουρα συμφωνεί. Είναι μοιρασμένη η ψηφόρη του ΣΥΖΑ, ειδικά σε αυτό το ερώτημα, περισσότερο και από το ερώτημα για το πανεπιστημιακό άσυλο. Είναι μοιρασμένη, είναι μισή-μισή περίπου. Μάλιστα. Λοιπόν, ε, πάμε να συνεχίσουμε ε, στο, στην κρίζα ζώνη. Τώρα, το ίδιο ερώτημα το διερευνήσατε στου πολίτε οι οποίοι ψηφίζουν λευκό, άκυρο, απέχουν, αναποφάσιστη κτλ. Είναι λοιπόν. περίπου και στο άσυλο, έτσι είναι πάνω κάτω. Λοιπόν, και εδώ το 60% και των ατόμων που κινούνται σε αυτή τη λεγόμενη γκρίζιζα ζώνη είναι υπέρ, το 10% είναι κατά. Στο άσυλο συμφωνούσε το 56%. Στο, στην κάρτα εισόδου, δηλαδή εμπάσχετο σε κάποια προληπτικά μέτρα α, εισόδου, ε, συμφωνεί το 60%. Έχουμε λοιπόν αντίστοιχη εικόνα και ακόμα καλύτερα. Μεγαλύτερο βαθμό συμφωνία μεταξύ των αναποφάσιστων τη γκρίζα ζώνη τη πρόθεση ψήφου για τέτοια μέτρα Προστασίας των πανεπιστημιακών mm -hmm. χώρων. Πάντω, κλείνοντα αυτή την ενότητα, λέξη, ε, είπε πριν ότι κάτι αλλάζει. Νομίζω ότι φεύγει ένα μήνυμα και από τα ευρήματα αυτή τη έρευνα και στην ε, ε, κυβέρνηση, αλλά και στι πριτανικέ αρχέ. Δηλαδή, έχουμε ένα νέο σκηνικό εδώ. Ναι, και νομίζω ότι η μεγάλη πρόκληση είναι σε ένα χρόνο από τώρα, αν καταφέρει η κυβέρνηση σε συνεργασία με του ε, Πριτάνε και τι φοιτητικέ κοινότητε πραγματικά να είναι διαφορετικά τα πανεπιστήμια από ό,τι είναι σήμερα, αυτό πιστεύω θα κάνει τεράστια διαφορά. Και νομίζω ότι θα δούμε ακόμα υψηλότερη αποδοχή. Γιατί πραγματικά νομίζω η ελληνική κοινωνία είναι έτοιμη να πάει παρακάτω σε αυτό. Λοιπόν για να συνεχίσουμε τώρα στους πολιτικούς μας δείκτες κλείνοντας τα θέματα της επικαιρότητα τα οποία διερευνήσαμε αυτό το μήνα και είχαν νομίζω μεγάλο ενδιαφέρον καταλληλότερος για πρωθυπουργό Γιώργο Αράπογλου το 45% λέει είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης 45% το βρήκαμε και την προηγούμενη φορά. Το 26% λέει ο Λέξης Τσίπρας, 26% το βρήκαμε και την προηγούμενη φορά. 23% κανένα από τους δύο υποχωρεί κατά μία ποσοστιά μονάδα, νομίζω αδιάφορο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 19% η διαφορά τους. Ε, νομίζω ότι ε, δεν υπάρχει διαφοροποίηση στους δύο αρχηγούς, κρατάνε τη στάση τους και την εικόνα τους στην ελληνική κοινωνία. Στα πολύ υψηλά ποσοστά ο Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ε, θυμίζω το 45% είναι το υψηλότερο ποσοστό που έχουμε καταγράψει και για τον Πρωθυπουργό αλλά και για οποιοδήποτε, οποιαδήποτε από τι τρει άλλε επιλογέ. Και ο κανένα και ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση και ο πρωθυπουργό, το υψηλότερο ποσοστό που έχει κερδίσει κανεί είναι αυτό του Κυριάκου Μητσοτάκη, το 45%. Ο Αλέξη Τσίπρα, όχι στο υψηλότερο του ποσοστό, αλλά όχι και στο χαμηλότερό του, κρατάνε τα ποσοστά τη προηγούμενη φορά. Αυτό που έχει ενδιαφέρον εδώ να σημειώσουμε εκτό από την ε, μεγάλη υπεροχή, το ρεκόρ του πρωθυπουργού, είναι το γεγονό ότι και οι δύο αρχηγοί βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τα ποσοστά των κομμάτων του στην πρόθεση mm -hmm. ψήφου. Νομίζω ότι εδώ είναι μια εδρωμένη κατάσταση, η οποία έχει κερδίσει αν θέσει εντυπώσει η κυβέρνηση και ο κ. Αυτό το, 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 το αυτού του ε, πρώτου μήνε. Και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ε, η μόνη εξήγηση είναι αυτή. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει και αντιπολίτευση ουσιαστικά. Έτσι, για να είμαστε δηλαδή, ακριβεί, αυτή τη στιγμή ο κ. Σίπρα δεν υπάρχει. Δεν έχει μια σαφή γραμμή. Ε, και αυτό νομίζω παίζει ένα ρόλο στα πράγματα. Ναι, ότι δηλαδή ακόμη μοιάζει να δοκιμάζει τα νερά. Του χώρου ναι, της πάει μια από εδώ, μια από εκεί. Θα δούμε τελικώ το κατάληξη. Λοιπόν, ε, πάμε τώρα στην πρόθεση ψήφου για να δούμε εδώ πώ διαμορφώνται οι ισορροπίε το μήνα Νοέμβριο πια. Η Νέα Δημοκρατία στο 38% από 38,5% έχει χάσει μισή μονάδα. Ο ΣΥΡΖΑ στο 24% από 25% έχει χάσει μία μονάδα. Η διαφορά του στι 14 ποσοστιαίε μονάδε. Ε, κίνημα αλλαγή. 6 είχε, 6 έχει. Ε, έχει πάρει μισή μονάδα το ΚΚΕ από το 5% στο 5,5%. Μισή μονάδα έχει κερδίσει η ελληνική λύση από το 3,5% στο 4% σε αυτή τη μέτρηση. Μισή μονάδα έχει χάσει το ΜΕΡΑ25 από 4% στο 3,5%. Πάμε και στην επόμενη κάρτα για να δούμε τώρα τα άλλα κόμματα που ανιχνεύονται, η Χρυσή Αυγή, τη, 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 η Χρυσή Αυγή την βρίσκεται στο 1%. Τη βρίσκατε 1,5% την προηγούμενη φορά. Εμφανίζεται η δημιουργία ξανά που δεν είχε εμφανίσει την προηγούμενη φορά. Ήταν στο άλλο με ποσοστό 1%. Το άλλο έχει 4% από 4,5%. 2,5% λευκό άκυρο αποχή. Η αναποφάση στο 9% από 9,5%. Εμπάσχευτος η γκρίζα ζώνη είναι στο 13%. Φαίνεται να μειώνονται τα ποσοστά των δύο πρώτων κομμάτων και να ενισχύεται η γκρίζα ζώνη. Λογικό, αναμενόμενο αφού απομακρυνόμαστε από εκλογέ. Όπω και κάποια κόμματα, όπω η Ελληνική Λύση, η Χρυσή Αυγή, συνεχίζει να εμφανίζεται με διακριτή παρουσία. Η Δημιουργία ξανά που δεν είχε παρουσιαστεί. Ενδεχομένω το γεγονό ότι αυτά τα τρία κόμματα διατηρούν μια ασκληρή και αυστηρή στάση στο μεταναστευτικό να δείχνει κάτι. Όμω, για να διαβάσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα, να θυμίσω ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι με Μία γκρίζα ζώνη 13%. Αν mm -hmm. κάναμε δηλαδή αναγωγή, που δεν έχει νόημα να την κάνουμε yeah. εφόσον απέχουμε από τι εκλογέ, θα βλέπαμε ότι το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται υψηλότερα από το εκλογικό τη ποσοστό. Mm -hmm. Άρα, αναλογικά, αν επαναλαμβάνω, κάναμε αναγωγή, η Νέα Δημοκρατία θα ήταν μάλλον κερδισμένη σε σχέση με το εκλογικό τη ποσοστό. Λίγο κάτω από το εκλογικό του ποσοστό θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, που φαίνεται να έχει απώλειε από ό,τι πέτυχε σε εκλογέ. Όπω και το κίνημα αλλαγή που και αυτό θα ήταν λίγο χαμηλότερα από το εκλογικό του ποσοστό. Με τα υπόλοιπα κόμματα να βρίσκονται περίπου στο εκλογικό του ποσοστό. Αλέξη τι λε: Πρώτα απ' όλα για την διαφορά, η οποία διατηρείται περίπου στα ίδια επίπεδα. Με μισή μονάδα να έχει κερδίσει σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα η Νέα Δημοκρατία, παρότι και τα δύο κόμματα παρουσιάζουν μία μικρή υποχώρηση. Νομίζω ότι αυτά είναι καλά νέα, αν θες, για την κυβέρνηση. Υπάρχει μια αποδοχή ε, του τρόπου με τον οποίο πολιτεύεται, ότι έχει αποφύγει κάποιε ακρότητες ενδεχομένω. Και οι φοροελαφρύσει και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει νομίζω έχουν παίξει ένα θετικό ρόλο και ότι η αίσθηση ότι γενικώ υπήρχε κάποιο σχέδιο σε όλα αυτά. Νομίζω ότι ο μόνο κίνδυνο, αν θέλει εδώ και το υπενόησε ο Γιώργο, είναι το θέμα του προσφυγικού. Είναι. Δηλαδή εκεί βλέπει ότι και η ελληνική λύση και η χρυσή αυγή κερδίζουν από αυτή την κρίση. Είμαστε ακόμα, κατά τη γνώμη μου, στην αρχή. Ε, τη κρίση. Προλάβατε, συγγνώμη, Αλέξη καθόλου να μετρήσετε α, από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν χθε τα μέτρα. Η έρευνα ολοκληρώθηκε εχθέ το μεσημέρι. Τα μέτρα ανακοινώθηκαν άρα νομίζω, όχι. επίσημα το πρωί. Άρα, άρα θα έλεγα μικρή, ναι. ε, έτσι μικρό μερίδιο μέσα στην έρευνα έχουν ναι. οι ανακοινώσει αυτέ. Βέβαια, από το προηγούμενο βράδυ υπήρχαν κάποιε ανακοινώσει. Θα έλεγα ω εκτίμηση. Δεν μπορούμε με ένα μικρό ναι. κομμάτι τη έρευνα να βγάλουμε συμπέρασμα ότι <laughs> οι ανακοινώσει αυτέ μάλλον ευνοούν τη Νέα Δημοκρατία, Βοηθάνε, αλλά Αυτό μένει να το δούμε στι επόμενε έρευνε που θα ακολουθήσει. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που θα έλεγε πριν σε διακόψω, Αλέξη. Ότι ένα πράγμα είναι ένα, ένα σχέδιο, ένα δεύτερο πράγμα είναι εφαρμόζω αυτό το σχέδιο. Την εφαρμογή και αν θα σταματήσουν αυτέ οι ροέ, βέβαια. Γιατί είναι κάτι το οποίο νομίζω συζητάει πάρα πολύ ο κόσμο και προβληματίζεται γι' αυτό. Mm -hmm. ε, Ω προ τα υπόλοιπα κόμματα, βλέπουμε το κίνημα αλλαγή να κρατά δυνάμει. Δεν βλέπω ah. ε... καμιά ιδιαίτερη αλλαγή νομίζω και φαντάζομαι το Κουκουέ ε. κερδίζει από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, εσύ, θα το ναι, κυρίως, φορά, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, διαμαρτυρία. Ακόμα και αυτή η ενίσχυση που ανέφερα και επεσήμανε για την ελληνική λύση, τη Χρυσή Αυγή, τη δημιουργία ξανά, πάλι νομίζω ότι είναι μικρά ποσοστά για το μέγεθο του προβλήματο, αν το αποδώσουμε σε αυτό και αν δούμε mm. τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Νομίζω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία προ το παρόν τουλάχιστον καταφέρει και αυτό το θέμα και το αντιμετωπίζει Μάλιστα. καλά. Τελευταίο σχόλιο, Αλέξη, συμπερασματικά λοιπόν μετά από τα όσα είδαμε σήμερα. Νομίζω ότι το πράγμα πάει καλά για την κυβέρνηση. Ότι αυτή η δημοσκόπηση, το ξαναλέω, κρύβει ένα σκληρό δίλημα για τον κύριο Τσίπρα. Αν θα πάει δηλαδή πιο προς τα αριστερά ή πιο προς το κέντρο. Και εγώ επιμένω ότι ένας μεγάλος πανακέφαλο για την κυβέρνηση θα είναι από εδώ και πέρα το, το, το προσφυγικό. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πολύ εσένα Γιώργο Αράπογλου και εσένα λέξη Παπαϊχλάρα. Αντιπροσωπεύω. Με την τελευταία δημοσκόπηση για τη χρονιά Σωστά, ε, μέσα το στο δεκέμβριο. δεκέμβριο. Οπότε θα κάνουμε και μία σούμα εκεί.